Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο γραμματέας είναι έτοιμος να πάρει παρουσίες. Παρακαλώ κύριε γραμματέα. Αμβροσιάδης Παναγιώτης. Ανταμπούφης Νικόλαος. Ενημέρωσε ότι απουσιάζει. Ασκαρίδης Ηλίας. Βογιατζής Κωνσταντίνος. Ενημέρωσε ότι απουσιάζει. Όχι. Γεωργιάδης Δημοσθένης. Παρόν. Γουναρίδης Τηλιανός. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος. Παρόν. Διαφωνίδης Χαράλαμπος. Απόν. Ελευθεριάδης Απόστολος παρόν. Δερενίδης Ιωάννης απόν. Ηλιάδης Θωμάς απόν. Ενημέρωσε ότι θα καθυστερήσει λίγο. Θεοδωρίδης Αναστάσιος απόν. Ιγιαννίδης Στέφανος παρόν. Καλογιορίς Γεώργιος απόν. Καμαρίδης Ιπποκράτης απόν. Ειδοποίηση εμένα είναι αδιάθετος. Παρόν. Καφετζής Κωνσταντίνος απόν. Λίρετς Πασχάλης παρόν. Παρόν. Μελισσόπουλος Σάββας παρόν. Μπαντάξ Γιαμπάν απόν. Μπεκύρο Γλουσουά έρχεται. Απόν προς το παρόν. Μπούτος Ιωάννης παρόν. Παπά Σοφία Πούσα. Παπαδάκης Θεοφάνης παρόν. Παπαδόπουλος Κυριάκος παρόν. Παπαδοπούλου Σοφία Πούσα. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη παρούσα. Παπαχρόνης Χρήστος παρόν. Παυλίδου Ελισάβετ παρούσα. Σαββίδης Ματθαίος παρόν. Σταματιάδης Σταμάτιος παρόν. Σταυρακάρας Παναγιώτης απόν. Τόψινάν απόν. Τσαέρο Γλουμανιό ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει. Τσακηδίδης Αφεντούλης παρόν. Τσαρεκτσί Τζερνάν απόν. Μάθημα. Φανουράκης Εμμανουήλ παρόν. Χαριτονίδου Ειρήνη απούσα. Χασάνογλου Φερντούν απόν. Χατζηδονίου Αθανάσιος παρόν. Χατζηθεοδόρου Γεώργιος ενημέρωσε ότι θα απουσιάσει. 2021. Πρόεδρος τοπικών. Έλα. Ξεκινάμε. Σένα. Πρόεδρος τοπικών. Σένα είμαστε Σάββατο. Σπυρίδου Άννα απούσα. Εμίνογλου Αμέντρα Μαδάν απόν. Κυριακού Θεοδόσιος απόν. Απόν. Χασάπης Κωνσταντίνος απόν. Σημειονίδης Αναστάσιος απόν. Κοντζάντζη Λαϊδίν απόν. Χωραφάς Σπυρίδων απόν. Σερεφιάς Διαμαντής απόν. Καζαζίδης Κυριάκος απόν. Τολμίδης Παναγιώτης απόν. Λοιπόν, σε σύνολο 41 Δημοτικό Συμβούλιο, παρόντες 21, άρα έχουμε την απαιτούμενη απαρτία για να ξεκινήσουμε το Δημοτικό μας Συμβούλιο και σε σύνολο 10 Προέδρων απόντες και οι 10. Έχουμε κάποιο. Δεν άκουσα. Γιατί δεν το βάλανε. Ενήμερη είναι, πρόσκληση παίρνει το ραδιόφωνο κανονικά. Δεν γνωρίζω από αυτά. Έχει κάποιος κύριος κύριε να κάνει κάποια ανακοίνωση. Όχι κανείς, ερωτήσεις δεν έχουμε. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Δημιουργία μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 140. Εισηγητής είναι ο κύριος Ζερανίδης. Έχετε πάρει όλη την εισήγηση, έχετε μελετήσει την εισήγηση, έχετε απορίες επί της εισηγήσεως. Όχι, ερώτηση εγώ. Ορίστε κύριε. Γνωρίζετε αν υπάρχουν κοντά στην προτινόμενη θέση φορτοεκφόρτωσης συγκεκριμένες και οριοθετημένες θέσεις φορτοεκφόρτωσης άλλες. Να απαντήσω. Μέσα από αιτήματα που συμβαίνονται, σημαίνει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα φορτοεκφόρτωσης. Ακόμα και σε ανάγκες σπιτιών, τίποτα άλλο που θα μπορούν να συμβεί για να βάζουμε διάφορες δραστηριότητες, και αυτό βοηθάει και σε αυτή την περίπτωση, στον χώρο φορτοεκφόρτωσης. Δηλαδή, ευκολύνει πολλαπλές εκεί δραστηριότητες. Σε εκείνη την περιοχή δεν έχει καμία, οπότε ό,τι και να χρειαστεί, από εκεί μπορεί να διευκολυνθούν και τα μαγαζιά και άλλες δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση δεν υπάρχει. Τοποθέτηση δεν έχουμε επί του θέματος. Έχουμε. Ορίστε, αντιπρόεδρε. Σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο που εισηγείστε να δημιουργηθεί η νέα θέση φορτοεκφόρτωσης, υπάρχει εγκεκριμένη και οριοθετημένη θέση φορτοεκφόρτωσης. Να απαντήσω. Πολλές φορές έχουμε τη δυνατότητα μέσα από μια επανεξέταση αυτών των θέσεων να αλλάξουμε τη θέση για να είναι πιο λειτουργική. Και μετακινούμε.
άλλο μια άλλο μετακίνηση. Νέα θέση είναι ή άλλο θα κατεργηθεί. Εντάξει, πάμε. Γιατί αυτοί το σχεδιασμό έκανε υπηρεσία καινούργιο που ήταν δήμαρχο και δεν είναι κακό. Ναι, θα κάνουμε κατέργηση και τη παλιά. Ωραία, αυτή τη στιγμή αποφασίζουμε για την δημιουργία νέα. Κατεργούμε την παλιά και βάζουμε καινούργια. Ναι, ναι. Υπάρχει αυτή η πρόταση υπηρεσίας τώρα, πάμε που ξέρω ακριβώς. Αυτό μου είπαν, αυτό είναι. Έτσι τώρα, τι εισηγεί την υπηρεσία. Κοίταξε, η υπηρεσία, κύριοι, για να μην μπερδευόμαστε, παρόν και ο κύριος Μπεκυρογλουσουά, αυτή τη στιγμή συζητούμε τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης. Την άλλη φορά θα φέρουμε την κατάργηση. Η εισήγηση που έχω εγώ είναι η δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης. Σάββα μου, θα φέρουμε την άλλη φορά την κατάργηση. Πρόεδρε, τον λόγο. Ποια? Είναι από την Επιτροπή Ποιότητας. Της Υπηρεσίας, είπα, παιδί μου. Ναι, της Επιτροπής Ποιότητας. Της Ποιότητας Ζωής. Ναι, ναι, ναι. Δεν διαφωνώ. Πρόεδρε, μου δεις τον λόγο. Ναι, κύριε Σμαρκο. Ορίστε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια εισήγηση στην υπηρεσία για μια νέα θέση. Υπηρεσία είναι. Έτσι, για μια νέα θέση φορτοεκφόρτωση. Σωστά. Σωστό. Αυτό αποφασίζουμε. Αυτό δεν είπα προλίγου. Είπε ο Δήμαρχος λοιπόν προηγουμένως ότι δεν υπάρχει ζήτημα αν υπάρχει και δεύτερη θέση, γιατί υπάρχουν οι ανάγκες. Αυτό τώρα που μπήκε στο τέλος μετά την τοποθέτηση του κυρίου Χατζιαντωνίου είναι ότι θα καταργήσουμε την παλιά. Τέτοια εισήγηση δεν υπάρχει και θα έλεγα, Δήμαρχε, αφού δεν υπάρχει ζήτημα για να κατάργηση την παλιά, ούτε εξέλιπαν οι λόγοι που έγινε, ας μείνει και η παλιά. Μην βάζουμε την υπηρεσία τώρα. Ας μείνει και η παλιά, ας μείνει και καινούργια. Ωραία, συμφωνώ. Μην το κάνουμε. Ας το Πασχάλη. Ας μείνω και λοιπόν, κύριοι, κάνουμε κουβέντα τώρα εκ του ΚΑΝΕΦ. Η συζήτησή μας είναι η δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης και όχι η κατάργηση ή η μη της παλιάς. Ορίστε, κύριε Λίρατζη. Μ' ακούτε, δημιουργούμε τόσο θέμα για κάτι το οποίο... Ανούσιο, γιατί έχετε δει εσείς ποτέ να γίνει φορτοεκφόρτωση 7 δέντρων μεταξύ μας. Ποτέ. Άρα λοιπόν, τι λέμε για το τυπικό μέρος, για το τυπικό μέρος, τυπικά καλά του καλή, ποτέ κανείς δεν πάει να κάνει φορτοεκφόρτωση 7 το πρωί. Λοιπόν, επειδή η συζήτηση επί του θέματος είναι για τη δημιουργία θέση φορτοεκφόρτωση, για να μην μπερδευόμαστε, ψηφίζουμε επί της θέσεως, επί της δημιουργίας θέσεως φορτοεκφόρτωση και τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα παραλείπονται. Θέλει 21, ναι, παρακαλώ, ψηφοφορία. Αυτή τη ζητήσαν, έτσι δεν είναι? Ναι, για να εισηγηθεί η ποιότητα ζωής, τη ζητήσανε. Συνεχίζουμε. Ψηφοφορία. Για να μην ανοίγουμε κουβέντα. Αμβροσιάδης Παναγιώτης, υπέρ. Μη διακόπτετε την ψηφοφορία σας, παρακαλώ. Όχι, έχουμε ψηφοφορία. Δεν μπορεί ο γραμματέας να διεξάγει ψηφοφορία όταν μιλάτε μεταξύ σας. Λοιπόν, σεβαστείτε τον γραμματέα. Αμβροσιάδης Παναγιώτης, υπέρ. Ομόφωνα, ομόφωνα είναι. Ομόφωνα. Δεν μπορώ. Ανταμπούφης Νικόλαος απουσιάζει. Ασκαρίδης Ηλίας, υπέρ. Βογιαζής Κωνσταντίνος απουσιάζει. Γεωργιάδης Δημοσθένης, υπέρ. Υπέρ. Γουναρίδης Τηλιανός, υπέρ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, υπέρ. Διαφωνίδης Χαράλαμπος Σαπών. Ελευθεριάδης Απόστολος, υπέρ. Ζερενίδης Ιωάννης Σαπών. Ηλιάδης Θωμάς Σαπών. Θεοδωρίδης Αναστάσιος Σαπών. Ιγιαννίδης Στέφανος, υπέρ. Καλογερής Γιώργιος Σαπών. Καμαρίδης Ιπποκράτης Σαπών. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, υπέρ. Καφετζής Κωνσταντίνος Σαπών. Λίρατζης Πασχάλης, υπέρ. Μελισσόπουλος Σάββας, υπέρ. Μπαντάξη Καμπάνα Πόμπα. Κύρο Γλουσουά, αποχώρησε. Μπούτος Ιωάννης, υπέρ. Παπά Σοφία Απούσα. Παπαδάκης Στεφάνης, υπέρ. Παπαδόπουλος Κυριάκος, κατά. Παπαδοπούλου Σοφία Απούσα. Παπα Ιωάννου Βασιλική Ανδρονίκη, υπέρ. Παπαχρόνης Χρήστος, υπέρ. Παυλίδου Ελισάβετ, κατά. Κύριε Παπαδόπουλε, το ίδιο και εσείς φαντάζομαι, έτσι. Σαββίδης Μαθαίος, υπέρ. Σταματιάδης Σταμάτιος, υπέρ.
Σταυρακάρα Παναγιώτου Απόντο, Ψινά Ναπόντ, Αερόβλου Μανιού Απούσα, Τσαγυρίδη Αφεντούλη υπέρ, Σαρεξή Τζενά Ναπόν, Φανουράκη Εμμανουήλ υπέρ, Χαριτονίδου Ειρήνη Απούσα, Χασάνογλου Φερδού Ναπόν, Χατζιαντονίου Αθανάσιο. Κατά σύμφωνα με του λόγου που ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλο και η κυρία Παυλίδου. Χατζηθεοδόρη Γεώργιο Σαπών. Επομένως. Λοιπόν, 18 είπατε, κύριε Παπαδάκη, δεν το έχω. 18 υπέρ, 3 κατά, οπότε δεν περνάει το θέμα, το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Πάμε στο δεύτερο. Δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, ορισμός αντιπροσώπου, τακτικού και αναπληρωτή για τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην Επιτροπή Διαχείρισης τοπικού προγράμματος Leader 2023-27. Περιφερειακών Ενωτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Ναι. Η κυρία Χαριτονίου, τακτικό μέλος, και ο Τσακυρίδης και, ένα και δύο αναπληρωματικοί. Με συγχωρείτε, και ο Τσακυρίδης αναπληρωματικός. Χαριτονίδου τακτική. Ναι, ναι, και αναπληρωματικός ο Τσακυρίδης. Λοιπόν, συμφωνεί το σώμα. Κατά. Να σας πω, όχι πριν. Εγώ κατά. Δεν υπάρχει ορισμός. Διάβασα λίγο την εισήγηση. Μπορώ, πρόεδρε? Ναι, έχετε το λόγο. Διάβασα λίγο την. Κάτσε, ρε Δήμαρχε, να πούμε κάτι. Διάβασα λίγο την εισήγηση και λέει κάπου προς το τέλος ότι η ίδια η αναπτυξιακή προτείνει ή δυνατόν τα άτομα που θα προτείνουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο να είναι κάτω από 40 ετών και να είναι και γυναίκες, επειδή η πρόταση αυτή θα βαθμολογηθεί καλύτερα όταν θα υποβληθούν οι προτάσεις. Οπότε νομίζω ότι η εισήγηση δεν τα προβλέπει και τα δύο. Αν την άλλη φορά έχω κάτω από 40. Έχει κάτω η κυρία Χαριτονίδου είναι σε αυτή την κατηγορία. Θα μπορούσε να μπει και η κυρία Ελισάβετ Παυλίδου. Η πρόταση μου είναι αυτή, κύριε. Δεν τη διαπραγματεύω. Σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την Είναι που εσείς κατηγορούσατε εμένα ότι διαπραγματεύω. Μάλιστα. Εντάξει, με συγχωρείτε. Όχι. Σήμερα είναι ειρηνική μέρα. Ναι. Δεν έχουμε τοποθετήσεις, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ψηφοφορία. Αμβροσιάδης Παναγιώτης υπέρ. Ανταμπούφης Νικόλαος Σαπών, Ασκαρίδης Ηλίας υπέρ. Βογιαζής Κωνσταντίνος Σαπών, Γεωργιάδης Δημοσθένης. Γουναρίδης Τηλιανός υπέρ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος υπέρ. Διαφωνίδης Χαράλαμπος Σαπών. Ελευθεριάδης Απόστολος υπέρ. Ζερενίδης Ιωάννης Σαπών, Ηλιάδης Τωμάς Σαπών, Θεοδωρής Αναστάσιος Σαπών, Γιαννίδης Στέφανος υπέρ. Καλογερής Γιώργιος Σαπών, Καμαρδής Ιπποκράτης Σαπών, Καράουσμαν υπέρ. Καφετζής Κωνσταντίνος Σαπών, Λίρας Πασχάλης. Κατά. Γιατί, κύριε Λίρας? Ναι. Πρώτα απ' όλα, γιατί θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτω το 40 για να πάρουμε καλύτερη βαθμολογία. Και επίσης θεωρώ ότι οι συνάδελφοι δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο έργο αυτό, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, γιατί αφορά αξιολόγηση των έργων που κατατίθεται, των προτάσεων που κατατίθεται στην εταιρεία. Ευχαριστώ. Μελισσόπουλος Σάββας. Κατά, για τους λόγους που ανέφερα πριν. Μπαντάξη Γιαμπάνα Πον, Μπεκύρογλου Σουά, αποχώρησε. Μούτος Ιωάννης υπέρ. Υπέρ. Παπά Σοφία Πούσα, Παπαδάκης Θεοφάνης κατά, σύμφωνα με την ιδιολογία κ. Μελισσόπουλου. Λέρατσι, Παπαδόπουλος Κυριάκος υπέρ. Παπαδοπούλου Σοφία Πούσα, Παπαϊωάννου Βασιλική Αντωνίκη. Λευκό η κυρία Παπαϊωάννου. Παπαχρόνης Χρήστος υπέρ. Παυλίδου Ελισάβετ υπέρ. Σαββίδης Ματθαίος αποχώρησε. Σταματιάδης Σταμάτιος υπέρ. Σταυρακάρης Παναγιώτης Απών, Τόψινά Ναπών, Τσαέρογλου Μανιού Απούσα, Τσαγυρίδης Αφεντούλης υπέρ. Σαρεξή Τζενά Ναπών, Φανουράκης Εμμανουήλ υπέρ. Χαριτονίδου Ειρήνη Απούσα, Χασάνογλου Φερδού Ναπών, Χατζιαντονίου Αθανάσιος υπέρ. Χατζηθεοδόρου Γεώργιος Σαπών. Υπέρ.
3 κατά, 1 λευκό. Με 16 υπέρ, 3 κατά και 1 λευκό το δεύτερο θέμα περνάει. Προχωρούμε στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Είναι έγκριση προεπλογισμού έτους 2023 του πληροδοτήματος κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Πίκου Γιουμτζόγλου, εισηγητής ο κ. Φανουράκης. Έχετε πάρει όλη την εισήγηση, μελετήσετε την εισήγηση, έχετε ερωτήσει επί της εισηγήσεως? Αν δεν έχετε, όχι. Τοποθετήσεις, όχι. Ψηφοφορία, γραμματέα. Αμβροσιάδης Παναγιώτης, υπέρ. Ανταμπούφης Νικόλαος Σαπώνας, Καρύδης Ηλίας, υπέρ. Βογγελίδης Κωνσταντίνος Σαπών, Γεωργιάδης Δημοσθένης, υπέρ. Μουναρίδης Τηλιανός, υπέρ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, υπέρ. Διαφωνίδης Χαράλαμπος Σαπών, Ελευθεριάδης Απόστολος, υπέρ. Ζερίνης Ιωάννης Σαπών, Ηλιάδης Θωμάς Σαπών, Θεοδωρής Αναστάσιος Σαπών, Γιαννίδης Στέφανος, υπέρ. Καλογιούρης Γεώργιος Σαπών, Καμαλίδης Ποκράτης Σαπών, Καράγωγος Μάν Χασάν Λεβέντ, υπέρ. Καφετζής Κωνσταντίνος Σαπών, Λίρατης Πασχάλης, λευκό. Λευκό, Μελισσόπουλος Σάβας, υπέρ. Μπαντάξη για μπάνα πόμπα, κύριο Γλουσσό αποχώρησε, Μπούτος Ιωάννης, υπέρ. Παπά Σοφία Απούσα, Παπαδάκης, υπέρ. Παπαδόπουλος Κυριάκος, υπέρ. Παπαδοπούλου Σοφία Απούσα, κυρία Παπαϊωάννου, υπέρ. Παπαχρόνης Χρήστος, υπέρ. Παυλίδου Ελισάβετ, υπέρ. Σαββίδης Ματθαίος αποχώρησε, Σταματιάδης Σταμάτιος, υπέρ. Σταυρακάρας Παναγιώτης Απών, Τόψινα Αναπόντσα, Αίρογλου Μανιό Απούσα, Τσαγυρίδης Αφεντούλης, υπέρ. Σαρεξή Τζενάνα Πον, Φανουράκη Εμμανουήλ, υπέρ. Χαριτονίδου Ειρήνη Απούνιο Αθανάσιο, υπέρ. Χατζηθεοδόρου Γεώργιο Σαπών. Άρα ομόφωνα. Ομόφωνα το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης και προχωράμε στο τέταρτο θέμα ημερήσιας. Πριν προχωρήσουμε, για να μην το ξεχάσω, την προηγούμενη φορά βγάλαμε ένα ψήφισμα το οποίο δεν ανακοινώσαμε πού θέλετε να σταλεί. Πρέπει το σώμα να αποφασίσει και να το είχα εκφωνήσει. Πού θέλετε να σταλεί το ψήφισμα για τα διόδια? Να πάμε για Υπουργείο Μεταφορών? Πού θέλετε? Όλο. Πρέπει να γραφτεί στην ανακοίνωση. Ολονών ήταν η πρότασή μας. Ναι, ναι, όλοι. Υπουργείο Μεταφορών, Πρωθυπουργό και... Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Όλες τις εφημερίδες και τα site και Υπουργείο Μεταφορών και Πρωθυπουργό. Πάμε τώρα στο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης, τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Δήμου Ξάνθης. Εισηγητής είναι ο Δήμαρχος Ξάνθης, ο κ. Τσέπελης. Έχετε πάρει την εισήγηση, μελετήσετε την εισήγηση. Θέλετε να προσθέσει κάτι? Έχετε ερωτήσεις επί της εισήγησεως? Φυσικά. Μία μόνο. Λοιπόν, ο κύριος Μελισσόπουλος, άλλος? Όχι. Ο κύριος Λίρατζης, άλλος? Μόνο Μελισσόπουλος Λίρατζης. Κύριε Μελισσόπουλο, έχετε το λόγο. Οι ερωτήσεις είναι δύο. Ουσιαστικά, ξεκινώντας να κάνω την ερώτηση, είδα ότι πρέπει να πω και μία πρόταση πριν. Επειδή η τροποποίηση του οργανισμού ουσιαστικά είναι για να προβλεφθούν θέσεις για το κοινοκομείο, ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Πότε παρελήφθη το νέο κοινοκομείο, το καινούργιο κοινοκομείο, και αν λειτουργεί μέχρι σήμερα με σωστό και ορθό τρόπο? Ακούστε. Παρακαλώ, απαντήστε. Πρέπει να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα από τα έργα, κύριε Μελισσόπουλε, να παίρνουμε την πρώτη φάση της παραλαβής του έργου και μέχρι να ολοκληρωθεί στο σύνολό του μπορούμε και να δουλεύουμε και να κάνουμε και τις ανάλογες παρεμβάσεις σε όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν και ενδιάμεσα που θα λειτουργεί. Είχαμε κάποιες παρατηρήσεις με τον εργολάβο, τον ανάδοχο, και τον καιρό που ήμασταν μέσα για να διαπιστώσουμε τις εκκρεμότητες. Έχουν γίνει και αυτές τις μη και άλλες παρεμβάσεις. Είμαστε στο τέλος της παραλαβής του έργου. Και τώρα δεν ξέρω, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα να υπάρχει μια τελική, δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες ακριβώς, αυτοψία των επιβλέπων του έργου για να κάνουμε την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας. Σίγουρα αυτό το πράγμα μας δίνει δυνατότητα που κάνουμε την τροποίηση, γιατί μου και πρόσφατα μια σύσκεψη κάναμε στην Αθήνα με την
η ειδική γραμματεία ό,τι αφορά τα κοινοκομεία και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο επιστημονικό το κοινοκομείο, για να μπορούμε να έχουμε κάθε είδους παρεμβάσεις ό,τι αφορά τη λειτουργία του, την εύρυθμη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και γι' αυτό φέραμε αυτή την τροποίηση. Και βεβαίως και ένα κομμάτι ακόμη για μας, που πέρα από αυτό το σκέλος που τώρα λειτουργούμε, θα ας πούμε ειλικρίνεια ότι διεκδικούμε και ένα κομμάτι ενός ιδιώτη, αν μπορούμε να τα αγοράσουμε, και ένα, μετά από τον ιδιώτη έχει ένα μεγάλο κομμάτι το δημόσιο, που θα μας διευκολύνει ακριβώς δίπλα το, μια που με ρωτήσει το λέω αυτό, σας παρακαλώ κύριε Μελισσόπουλε, που θα διευκολύνει πάρα πολύ και τον υπαίθριο χώρο ακόμη περισσότερο για την καλύτερη λειτουργία του κοινοκομείου. Ευχαριστώ. Πλέον είναι υποχρεώσει από το ΦΕΚ να δημιουργήσουμε αυτό το τμήμα μέχρι τέλη Μαρτίου. Κύριε Ελίρατζη, έχετε το λόγο. Τα έκανε μαζί. Άρα λοιπόν από... Ναι. Δήμαρχε, από γραφείο γίνεται τμήμα πια. Μπράβο. Και πάμε τώρα το άλλο. Εδώ βλέπω για προϊστάμενος ΠΕ κτηνιάτρων, ΠΕ γεωτεχνικών, ΤΑΦΕ γεωτεχνικών. Ποιες ειδικότητες είναι γεωτεχνικοί δηλαδή? Δηλαδή μπορεί ένας γεωπόνος παράδειγμα, γεωτεχνικός. Δηλαδή ο γεωπόνος θα μπορεί να προείσταται... Αυτό από το Υπουργείο και αυτά βάλαμε αυτό που βλέπουμε. Στον οργανισμό μπορεί να βάλουμε ό,τι θεωρούμε εμείς σωστό, έτσι. Περισσότερο είπαμε και συνήθως... αυτό που μπορούμε, με συγχωρείτε που συνάδελφε, είναι και το θέμα ότι με αυτές τις ειδικότητες μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις θέσεις και να τύχουμε τις ανάγκες χρηματοδότησης. Όχι, σε έναν οργανισμό μπορούμε να βάλουμε πολλές ειδικότητες. Και αυτές, δεν διαφωνώ. Μπορούμε να βάλουμε και άλλες ειδικότητες. Δεν θα βάλεις μηχανικό, μπορεί να βάλεις όμως και ένα διοικητικό οικονομικό μπορείς να βάλεις. Τις επιστημονικές αυτές τις ειδικότητες. Εντάξει. Εγώ θα έλεγα, γιατί καμιά φορά. Πες μου, Πασαμά, αν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ειδικότητα. Να βάλουμε ειδικότητες που μπορούμε να στέλνουμε. Ναι, αυτές καλύπτουν τις ανάγκες επιστημονικά για την κοινωνία. Δήμαρχε, άλλο λέω. Άλλο λέω. Το τι προσλήψεις θα κάνουμε εμείς, τι προκηρύξεις θα είναι άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Εμείς εδώ όμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα διπλάνο έτοιμα να το πάμε εκεί με την ειδικότητα. Μπράβο, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Για να είναι ευέλικτος ο οργανισμός λοιπόν. Εσείς κάνετε 10 προλήψεις για 2 θέσεις κτηνιάτρων, παράδειγμα, που δεν έχετε. Έτσι, πιέψουν κτηνιάτρων ή γεωτεχνικών. Και δεν έρχονται. Ναι, και δεν έρχονται. Έτσι. Το τμήμα πρέπει να λειτουργήσει. Έτσι, πώς το κάνετε όμως, υπάρχει ενδεχόμενο, έστω και υποτυπώδες, να μπορέσει να λειτουργήσει ή να μην έχει προϊστάμενο. Λέω λοιπόν, γιατί δεν βάζετε στον οργανισμό, αφήστε τα υπόλοιπα, δεν είναι κακό αυτό, επιπλέον ειδικότητες, πιέψουν διοικητικό οικονομικό παράδειγμα, να έχετε την ευελιξία. Δεν μπορούμε. Αν μπορούσαμε, στον οργανισμό μπορείτε. Αν μπορούσαμε, θα στον οργανισμό μπορείτε. Αυτό που μου είπε, αν τώρα ήταν άσχη και απάντηση, σου λέω ότι. Τέλος πάντων. Φαουραγγί, επειδή βλέπω ότι εσύ κατευθύνει. Άκουσα πω. Εγώ ξέρω τι λέω. Λέω τι. Ναι, εντάξει, το τμήμα μπορεί να έχει κτηνίατρο. Δεν διαφωνεί κανείς. Μπορεί να έχει γεωπόνο. Πάλι να μην διαφωνεί κανείς. Όμως σε περίπτωση κάποια αστοχία. Έτσι. Γιατί να μην είμαστε προετοιμασμένοι στο. Πασχάλη, και εγώ πώς το λέω, υπάρχει ο μπαμπάς που είναι διευθυντής. Υπάρχει διευθυντής, αλλά στο θέμα του Πασχάλη δεν υπάρχει πλέον ειδικό. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Εγώ σου λέω αυτά που μου είπαν και ο νομικός, ασχολείται ο Ξαντόπουλος μαζί. Γιατί υπάρχει μια συλλογική δουλειά. Προσπάθησα να είμαι συνεπής με την αποτυπωμένη του νόμου. Δεν μπορεί να προβλέψει αυτό που έλεγες παλιά. Προβλέπω 4-5. Και την προκήρυξη θα κάνεις. Ναι. Δεν μιλάμε για ένα προσωπικό. Υπάρχει κινητικότητα, Για μόνιμο προσωπικό θα ζητήσουμε. Θεωρώ και όλη η Ελλάδα, γι' αυτό είναι και ο νόμος. Όλους τους Δήμους να πάνε στον οργανισμό τους αυτά τα τμήματα και η ΚΕΔΕ έχει κάνει παρέμβαση. Είναι πρόταση από την αρχή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα βγει μια. Καλά, ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Ξανθόπουλος έχει τον λόγο. Αν μου επιτρέπετε, για να διευκρινίσω, ο νέος νόμος προβλέπει συγκεκριμένες θέσεις που είμαστε υποχρεωμένοι ως Δήμοι άμεσα να προσλάβουμε συγκεκριμένα άτομα για τη λειτουργία του κοινοκομείου. Αυτό είναι ανά την Ελλάδα. Είναι αυτές που αναφέρονται στην τροποποίηση. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Εγώ λέω κάτι άλλο.
Ο οργανισμός είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου. Του εκάστοτε Δήμου να αποφασίσει στη θέση προϊσταμένων, πέρα από τα βασικά που όντως είναι ο κτηνίατρος, έτσι, να μπορεί για να είναι ευέλικτος να μπορέσει να βάλει μέσα στον οργανισμό του και άλλες ειδικότητες. Εγώ αυτό λέω. Δεν έχει καμία σχέση με τον νόμο, δεν έχει καμία σχέση με τον παρακάτω τώρα. Είναι, λέω λοιπόν, στον, γιατί μιλάμε τροπή του οργανισμού. Στον οργανισμό δεν μπορεί να βάλει ό,τι ειδικότητα θες. Ειδικότητες είναι απαραίτητες για να λειτουργήσουν τα κοινοκομεία ανά την Ελλάδα και είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις και χωρίς αυτό θα έχουμε θέμα. Όχι, δηλαδή, δεν κατάλαβες. Θωμά, αυτές οι ελάχιστες προϋποθέσεις να υπάρξουν, δεν διαφωνώ. Αυτές είναι οι ελάχιστες όπως είπες όμως. Μπορούμε προσωπικά λοιπόν να βάλουμε πλέον ειδικότητες. Κύριε, πρέπει να το περάσουμε. Κύριε, θεωρώ ότι το θέμα εξαντλήθηκε. Έχουμε τοποθετήσει επί του θέματος. Ο κύριος Δημαρχόπουλος και ο κύριος Μελισσόπουλος. Κύριε Δημαρχόπουλο, έχετε το λόγο. Λοιπόν, καταρχήν λίγο μια διευκρίνηση. Σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Μελισσόπουλος, το κοινοκομείο έχει δύο φάσεις. Η μία φάση είναι το κτηριακό του, το οποίο ολοκληρώθηκε περί τα τέλη του 19, να το πω έτσι. Ναι. Και η δεύτερη φάση ήταν ο εξοπλισμός του κοινοκομείου. Θυμάμαι... Ο εξοπλισμός του κοινοκομείου και θυμάμαι ότι... Μην κάνετε συζήτηση μεταξύ σας και τοποθετηθείτε, ο χρόνος περνάει. Ναι, έχει πληρωθεί ο ανάδοχος κλπ. Το ζάρα δεν το πήρε. Λοιπόν, θέσπα. Και το άλλο ήταν ο εξοπλισμός. Εξοπλισμός... Ναι. Και κάποια στιγμή είχαμε κάνει και μία ερώτηση και απάντησε ο κύριος Δήμαρχος εδώ ότι πήραμε την άδεια, λέει, κανονικά και λοιπά, έτσι. Όμως ακολούθησαν και άλλες νομοθεσίες και η πρόσφατη νομοθεσία τώρα υποχρεώνει το Δήμο, τους Δήμους μάλλον, και για τη λειτουργία του κοινοκομείου και για τα δεσποζόμενα. Υπάρχει ειδική νομοθεσία τώρα, όσοι ασχολούνται το ξέρουν καλά. Τώρα εγώ δεν θα διαφωνήσω όσον αφορά και για τις θέσεις όπως προβλέπονται μέσα από το καινούριο το νόμο και τέτοιο. Αυτό που είπε ο κύριος Λίρατζης, το ΥΕ, και μάλλον και ο Δήμαρχος δεν ήξερε, αυτή είναι ΥΕ, είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης όπως λέμε. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δηλαδή, για να μπορούν να ασχοληθούν και τους ονομάζει γεωργικού κτηνοτροφικού, να έχουν σχέση εν πάση περιπτώσει, γιατί ίσως χρειαστεί και με τον κτηνίατρο να κάνουν και περισυλλογή αυτοί οι άνθρωποι, να πηγαίνουν εκεί με τον κτηνίατρο να κάνουν και στηρώσεις ενδεχομένως στο ιατρείο. Γι' αυτό μπαίνουν αυτές τις ειδικότητες. Αλλιώς θα έλεγε πάρτε πυρηνικούς επιστήμονες. Ο ένας ο διοικητικός χρειάζεται για να κρατάει τα πρακτικά τα οποία είναι υποχρεωτικά από τον νόμο ο Δήμος όταν έχει κτηνιατρείο και κοινοκομείο να τα έχει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας διοικητικός. Και βέβαια ως προϊστάμενος θα βγει από εκεί. Εγώ θα σας έλεγα, Δήμαρχε, όμως κάτι άλλο. Γιατί θα το βρούμε και μπροστά μας. Μια που περνάμε τώρα την τροποποίηση. Ο πιο απαραίτητος εκεί μέσα είναι ο κτηνίατρος. Γι' αυτό και όταν έγινε η μελέτη, προβλέφθηκε να... Θα έλεγα λοιπόν να προσθέσουμε ακόμα μία θέση, δύο κτηνίατρους. Είναι σημαντικό. Και... Ναι, δύο. Λοιπόν, βάλτε το μέσα να υπάρχει τουλάχιστον στον οργανισμό. Εάν θα γίνει η πρόσληψη, είναι άλλο πράγμα. Αλλά να υπάρχει στον οργανισμό ο δεύτερος κτηνίατρος. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι ασφιχτικές οι προθεσμοί. Συγγνώμη λίγο. Υπέρ, πρόεδρε. Υπέρ. Βέβαια, έτσι. Τότε να σβάλουμε, πάπη μου, τώρα ας το περάσουμε, πάπη. Πρόεδρε, να έχω λίγο το λόγο. Υπέρ, πρόεδρε, υπέρ. Πάμε στην πάπη μου. Γι' αυτό που λέω, Κυριάκο, στην ειδική. Ένα λεπτό. Εντάξει, υπέρ. Όπα, όπα, καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Έχει τοποθέτηση ο κύριος Μελισσόπουλος. Όχι, δεν έχει. Έχει. Ζήτησε τοποθέτηση. Αφού ψηφίσω. Άντε φορά τη μάσκα και μην μιλάς. Άντε πάμε ομόφωνα. Παρατείτε τις τοποθετήσεις. Ψηφοφορία ονομαστική, κύριε. Τελειώνει και μετά. Δεν έχει ομόφωνα. Ψηφοφορία. Ονομαστική, κύριε Λίρατζη, κάτσε κάτω. Αμβροσιάδης. Ανταμπούφης από Νασκαρίδης, υπέρ. Βογιατζής από Γεωργιάδης, υπέρ. Ουναρίδης, υπέρ. Δημαρχόπουλος, υπέρ. Ελευθεριάδης, υπέρ. Ζερενίδης απόν, Ηλιάδης απόν, Θεοδωρίδης απόν, Γιαννίδης, υπέρ. Καλογερής απόν, Καμαρίδης απόν, Καράος Μάν, υπέρ.
Καφετζής Απών, Λίρατζης υπέρ, Μελισσόπουλος υπέρ, Μπαντάξια Μπαναπών, Μπεκύρο Γλου αποχώρησε, Μπούτος υπέρ, Παπά υπέρ, Παπαδάκης υπέρ, Παπαδόπουλος Κυριάκος υπέρ, Παπαδοπούλου Σοφία Απούσα, Παπαϊωάννου υπέρ, Παπαχρόνης Χρήστος υπέρ, Παυλίδου Ελισάβετ υπέρ, Σαββίδης αποχώρησε, Σταματιάδης υπέρ, Σταυρακάρα Σαπών, Τόψινάν Απών, Τσαϊρόγλου Απούσα, Τσαχυρίδης υπέρ, Τσαρεκτσί Απών, Φανουράκης υπέρ, Χαριτονίδου Απούσα, Χασάνογλου Απών, Χατζιαντονίου υπέρ, Χατζηθεοδόρου Απών. Ομόφωνα και το τέταρτο θέμα, παρόν ο κύριος Ηλιάδης. Καλώς τον κύριο Ηλιάδη, αν και κατεδρωμένο. Μαριάννα, πες, Μαριάννα.